όταν αυξάνονται μια σειρά δραστηριότητες σε ένα λιμάνι ή στη θάλασσα γενικότερα, αυξάνει αντικειμενικά και την, αυτό που λέμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία σχεδιάζεται η εγκατάσταση γειτνιάζει με τον υδροβιότοπο της Μπουρμπουλήθρας, με σημαντικά είδη βιοποικιλότητας, αλλά γενικότερα οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα για την υγροποίηση, αεριοποίηση των, του φυσικού αερίου, όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, λόγω της ίδιας της φύσης αυτών των δραστηριοτήτων, δημιουργεί πρόβλημα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε αυτό έχει να κάνει με την άντληση μεγάλων ποσοτήτων θαλασσινού νερού, με τη χρήση τοξικών ουσιών, με τη θερμική ρήπανση, τα ηχητικά ρεύματα που ιδιαίτερα κατά την κατασκευή εγκαταστάσεων που δημιουργούνται. Συνολικά η αύξηση της δραστηριότητας έχει επιπτώσει στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατά συνέπεια και στην αλία. Σε έγγραφο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι το μεθάνιο είναι ένας πολύ ισχυρότερος ρήπος από το διοξείδιο του άνθρακα, με δυναμικό υπερθέρμανση του πλανήτη 28 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του διοξείδιου του άνθρακα, αν το μελετήσουμε σε διάστημα 100 ετών, αλλά αν το μελετήσουμε, για παράδειγμα, σε διάστημα 20 ετών, είναι 86 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Και επίσης, το μεθάνιο συμβάλλει στο σχηματισμό όζοντος, το οποίο, όπως ξέρουμε, είναι ισχυρό σε ατμοσφαιρικός ρήπος και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Μια και λέμε και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει σημασία να δούμε και την εξής πλευρά, που έχει να κάνει συνολικότερα με αυτού του είδους τις δραστηριότητες, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη επένδυση, αλλά με αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Αυτό που λέμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις διαρροές μεθανίου και συνολικότερα από τη χρήση του φυσικού αερίου σαν καύσιμο. Έχει σημασία εδώ να αναδείξουμε την υποκρισία όλων αυτών οι οποίοι κόπτονται τάχα για την κλιματική κρίση, για την κλιματική αλλαγή, μας λένε για τα αέρια του θερμοκηπίου και τα λοιπά όλο αυτό το διάστημα. Όλοι αυτοί αποκρύπτουν ότι το φυσικό αέριο καταρχάς αποτελεί μορφή υδρογονάνθρακα κι αυτό και κατά την καύση του έχει κι αυτό μια σειρά ρήπους, μπορεί να είναι λιγότερη σε σχέση για παράδειγμα με άλλα καύσιμα, αλλά και αυτό εκπέμπει ρήπους. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί στις διάφορες φάσεις από την εξόρυξη μέχρι και τη χρήση να υπάρχουν διαρροές μεθανίου, το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο σαν το ίδιο ουσιαστικά είναι ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.